Τον είδα σε ένα παγκάκι με ένα κινητό στο χέρι. Είχε πολύ φοβισμένο βλέμμα. Δεν ήταν πάνω από 10-11 χρονών. Μόλις πήγε στο γραφείο μου, έβαλε τα κλάματα. Ο Σαμπίρ έφυγε από το Αφγανιστάν όταν ήταν 7 χρονών, μαζί με έναν μεγαλύτερό του, ο οποίος πήρε χρήματα από την οικογένειά του για να τον περάσει στην Γερμανία. Στο Ιράν του συνέλαβε αστυνομία και φυλακίστηκαν. Ο Σαμπίρ κακοποιήθηκε σεξουαλικά στην φυλακή. Αφού βγήκαν από την φυλακή, πήγανε στην Εσμήνη της Τουρκίας. Ο μεγαλύτερος υποχρέωσε τον Σαμπίρ να πηγαίνει με ενήλικες ώστε να μαζέψουν χρήματα για να περάσουν στην Ελλάδα. Όταν έφτασαν στη Μυτιλίνη, ο Σαμπίρ εκβιάστηκε από τον μεγαλύτερο για να εκδίδεται. Τον ρώτησα αν θέλει να τον πάω στην αστυνομία για να τον πάνε κρυφά στην Αθήνα. Μου είπε η Σπύρα ξέρει τα πάντα για τις δομές ανηλίκων στην Αθήνα και θα τον βρουν. Εκείνη την στιγμή χτύπησε το κινητό του και κατάλαβα ότι τον ψάχνουν. Πριν φύγει, μου άφησε το νούμερο του κινητό του. Είμαστε μαζί στην βάρκα όταν μας σέσωσε η ακτιφυλακή. Μου είπε, είμαι 19 χρονών και 5 μηνών έγκυος. Έμενα μαζί με το φίλο της στην Τουρκία. Στην αρχή δούλευε σε μπαρ για να μαζέψει περισσότερα χρήματα να περάσουν στην Ελλάδα. Μετά ο φίλος της την ανάγκαζε να πάει με άντρας για να μαζεύει και άλλα χρήματα. Άρχισε να την χτυπάει και αυτή δεν μπορούσε να ξεφύγει. Όταν έμενε έγκυος, ο φίλος της την έδιωξε, γιατί πλέον δεν ήταν χρήσιμη. Της έδωσε 200 δολάρια. Την έβαλε σε μια βάρκα για την Ελλάδα. Μου είπε, θα πάει στην Γαλλία, που είναι και άλλες κοπέλες σαν αυτή. Πονούσα, κρατούσα την κοιλιά μου. Πρόσφατα είχα μια αποβολή και δεν είχα την κατάλληλη φροντίδα μετά τον βιασμό μου στην Τουρκία από τους διακινητές. Ήμουν φοιτήτρια της νομικής. Οι γονείς μου σκοτώθηκαν μετά την επίθεση που δέχτηκαν στο σπίτι μας από οπλισμένους διαρρήκτες. Η γιαγιά μου έβαζε λεφτά στην άκρη για να με βοηθήσει να φύγω από τη χώρα. Όταν ήμουν στην Τουρκία, προσπάθησα να βρω τρόπος να πάω στην Ευρώπη. Δεν είχα μαζί μου χρήματα και χαρτιά. Κατέφυγα στην πορνεία. Ένας άντρας με βοήθησε να περάσω το ΕΕΟ και μου πήρε όλα τα λεφτά που είχα βγάλει από την πορνεία. Δεν έχω ταυτότητα. Έχω χάσει την αξιοπρέπειά μου. Αλλά το όνομά μου είναι υπομονή.